εικόνες πραγματικά θλίψης και ντροπής εδώ στην Βίλα Ρώσα. Από όπου για να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το θέμα αυτό, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Βλέπετε δυστυχώς σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό το υπέροχο κτίσμα, η Βίλα Ρώσα του 1864, διεκτησίας του Νικόλαου Ασπιώτη. Το χαρακτηριστικό της ήταν το χρώμα της, το οποίο παρά την εγκατάλειψη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει συντηρηθεί, βλέπετε ότι ακόμα και έτσι παραμένει. Το κτίριο αυτό, το οποίο μετά το θάνατο του Νικόλαου Ασπιώτη είχε περάσει στους απογόνους της οικογένειας, αλλά το 1997 είχε αγοραστεί από το Δημόσιο μέσω της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου. Στα τέλη του 1999, η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου παραχωρεί αυτό το κτίριο, την Βίλα Ρώσα, στην τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και θέτει μάλιστα και συγκεκριμένους όρους για την αποκατάσταση του κτιρίου. Και στις αρχές του 2000 αυτή η παραχώρηση γίνεται αποδεκτή. Από το 2000 πάντως μέχρι και σήμερα 2022 βλέπετε ότι δεν έχει γίνει κάτι. Τον Φεβρουάριο του 20 η Περιφέρεια έχει ανακοινώσει ότι το έργο αυτό δημοπρατείται. Τελευταίες πληροφορίες από την Περιφέρεια μας λένε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως γίνεται πάντα στα έργα του Δημοσίου. Αναμένονται πάντως σύντομα να ξεκινήσουν εργασίες. Τώρα το σύντομο πραγματικά δεν ξέρουμε πόσο είναι. Όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες οι οποίες μας προκαλούν μόνο θλίψη. Δείτε εδώ την οροφή πάνω, η οποία έχει ήδη κάποιο κομμάτι της, έχει ήδη καταρρεύσει. Πάνω ψηλά μπορούμε να δούμε ότι έχουν ξεκολλήσει και κάποια τμήματα από την στέγη. Το ίδιο συμβαίνει και εξωτερικά, έχουν φύγει αρκετά κομμάτια από τους τοίχους. Βλέπετε έτσι την πρόχειρη πόρτα η οποία είχε τοποθετηθεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό να το συναντάμε αυτό και να το βλέπουμε, ένα ακόμα κτίριο. Αρκετές φορές αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και κυρίως αυτός ο πολύ μεγάλος και ωραίος κήπος είχε καθαριστεί με πρωτοβουλία εθελοντών. Αρκετοί εθελοντές είχαν μπει και είχαν καθαρίσει αυτό τον κήπο. Βλέπετε και εδώ τώρα τα παράθυρα, κοιτάξτε. Η εικόνα δυστυχώς μιλάει από μόνη της. Μας στεναχωρεί. Μας πληγώνει και ας ελπίσουμε πραγματικά επιτέλους να ξεκινήσει αυτό το έργο. Είναι κρίμα, είναι πολύ κρίμα να βλέπουμε αυτές τις εικόνες σε ένα ακόμα κτίριο στο κέντρο της πόλης.